μέσα σου είναι κρυμμένος ο Θεός. Όσο κάποια στιγμή ήρθα σε επαφή με βαθιά μοναξιά και τότε μια φωνή μέσα μου έλεγε να θυμάσαι πως κάθε μα κάθε στιγμή να θυμάσαι πως είσαι μόνη. Η μοναχικότητα είναι η έσχατη πραγματικότητα. Ερχόμαστε μόνοι και μόνοι φεύγουμε και ανάμεσα σε αυτές τις δύο μοναχικότητες φτιάχνουμε όλων των ειδών τις σχέσεις και τις συγκρούσεις μόνο και μόνο για να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας γιατί στη ζωή παραμένουμε μονάχοι. Δεν χρειάζεται όμως να λυπάτε κανείς για τη μοναχικότητα αλλά να τη χαίρεται. Η λέξη μοναξιά όσο και αν εμφανίζεται στο λεξικό συνώνυμη της λέξης μοναχικότητα έχει στην πραγματικότητα εντελώς αντίθετη σημασία. Οι δύο έννοιες δεν είναι συνώνυμες, αλλά αντίθετες. Η μοναξιά είναι μια αρνητική κατάσταση. Όπως το σκοτάδι, μοναξιά σημαίνει πως σου λείπει κάποιος. Είσαι άδειος και φοβισμένος μέσα σε αυτό το απέραντο σύμπαν. Η μοναχικότητα έχει μια εντελώς διαφορετική σημασία. Δεν σημαίνει πως σου λείπει κάποιος, αλλά πως έχεις βρει τον εαυτό σου. Η μοναχικότητα είναι θετική. Όταν βρεις τον εαυτό σου, βρίσκεις το νόημα της ζωής, τη σπουδαιότητα της ζωής, τη χαρά της ζωής, το μεγαλείο της ζωής. Το να βρεις τον εαυτό σου είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη στην ανθρώπινη ζωή και αυτή η ανακάλυψη είναι δυνατή μόνο όταν είσαι μόνος. Όταν η συνειδητότητά σου δεν είναι στριμωγμένη από κάτι, από κάποιον, όταν η συνειδητότητά σου είναι εντελώς άδεια μέσα σε αυτήν την κενότητα, μέσα σε αυτό το τίποτα συμβαίνει ένα θαύμα. Το θαύμα είναι πως όταν δεν υπάρχει τίποτε άλλο για να έχει επίγνωση η συνειδητότητά σου, τότε η συνειδητότητα στρέφεται στο λεαυτό της. Γίνεται ένας κύκλος όταν δεν βρίσκει εμπόδιο, όταν δεν βρίσκει αντικείμενο, τότε γυρίζει πίσω στην πηγή. Και τη στιγμή που ο κύκλος είναι ολόκληρος, δεν είσαι πια ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Έχεις γίνει κομμάτι της θεϊκότητας που περιβάλλει την ύπαρξη. Δεν είσαι πια ο εαυτός σου. Έχεις γίνει κομμάτι ολόκληρου του σύμπαντος. Τώρα ο χτύπος της καρδιάς σου είναι χτύπος του ίδιου του σύμπαντος. Αυτή είναι η εμπειρία που αναζητούν οι μύστες σε όλες τους τις ζωές, σε όλες τις εποχές. Δεν υπάρχει άλλη εμπειρία που να είναι περισσότερο εκστατική, περισσότερο μακάρια. Αυτή η εμπειρία μεταμορφώνει ολόκληρη την αντίληψή σου. Εκεί που υπήρχε σκοτάδι, τώρα υπάρχει φως. Όπου υπήρχε δυστυχία, τώρα υπάρχει μακαριότητα όπου υπήρχε θυμός, έχθρα, κτητικότητα, ζήλια. Τώρα υπάρχει μόνο ένα όμορφο λουλούδι αγάπης. Όλη η ενέργεια που σπαταλιόταν σε αρνητικά συναισθήματα δεν σπαταλιέται άλλο πια. Κάνει μια θετική και δημιουργική στροφή. Από τη μία δεν είσαι άλλο πια ο παλιός σου εαυτός. Από την άλλη είσαι για πρώτη φορά ο αυθεντικός σου εαυτός. Το παλιό έχει φύγει, το καινούριο έχει έρθει, το παλιό είναι νεκρό. Το καινούριο ανήκει στο αιώνιο, το καινούριο ανήκει στην αιωνιότητα. Εξαιτία αυτής της εμπειρίας, οι προφήτες των Ουπανισάδων έχουν ανακηρύξει τον άνθρωπο ως αμριτάσια πούτραχ, τέκνο της αιωνιότητας. Αν δεν γνωρίσεις τον εαυτό σου ως αθάνατον κομμάτι του όλου, θα εξακολουθείς να φοβάσαι το θάνατο. Ο φόβος του θανάτου υπάρχει απλά επειδή δεν έχει επίγνωση της αιώνιας πηγής της ζωής. Όταν κατανοηθεί η αιωνιότητα της ύπαρξής σου, τότε ο θάνατος γίνεται το μεγαλύτερο ψέμα. Ο θάνατος δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν συμβαίνει ποτέ και ποτέ δεν θα συμβεί. Επειδή αυτό που υπάρχει παραμένει για πάντα, σε διαφορετικές μορφές, σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά δεν υπάρχει διακοπή. Η αιωνιότητα στο παρελθόν και η αιωνιότητα στο μέλλον ανήκουν και τα δύο σε σένα και η παρούσα στιγμή γίνεται το σημείο προσέγγισης των δύο, της αιωνιότητας που πηγαίνει προς το παρελθόν και της άλλης που πηγαίνει προς το μέλλον. Λες πως μια φωνή μέσα σου είπε να θυμάσαι πως κάθε μα κάθε στιγμή, να θυμάσαι πως είσαι μόνη. Αυτή η θύμηση δεν είναι μόνο για τον νου σου. Η κάθε ίνα της ύπαρξής σου, το κάθε κύτταρο του σώματος θα πρέπει να το θυμάται αυτό. Όχι απλώς τις λέξεις, αλλά αυτό το ίδιο το βαθύ συνέστημα. Η πρωτογενή σημασία της λέξης ήταν λησμοσύνη, η λησμοσύνη του εαυτού σου είναι η μόνη αμαρτία που υπάρχει και το να θυμάσαι τον εαυτό σου είναι η μόνη αληθινή αρετή. Ο Κοτάμα Βούδας για 42 χρόνια πρωί βράδυ τόνισε μια μοναδική λέξη, τη λέξη «σαμάσατη» που σημαίνει να θυμάσαι. Εσύ θυμάσαι πολλά πράγματα. Μπορείς να γίνεις μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, ο νου σου είναι ικανός να θυμάται όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Αυτή όμως δεν είναι η σωστή ενθύμηση. Υπάρχει μόνο μία σωστή ενθύμηση. Η στιγμή που θυμάσαι τον εαυτό σου. Ο Γκοτάμα Βούδας συνήθιζε να εικονογραφεί την απόψή του με την αρχαία ιστορία μιας Λέενας, η οποία πηδούσε από τον ένα λοφίσκο στον άλλο και ανάμεσα στους δύο λοφίσκους υπήρχε ένα κοπάδι πρόβατα που κινούνταν. Η Λένα ήταν έγκυος και γέννησε καθώς πηδούσε. Το νεογνό έπεσε μέσα στο κοπάδι των προβάτων, μεγάλωσε από τα πρόβατα και φυσικά πίστευε ότι και το ίδιο ήταν πρόβατο. Ήταν λίγο παράξελο επειδή ήταν τόσο μεγάλο, τόσο διαφορετικό, ίσως όμως να ήταν παραξενιά της φύσης. Ήταν χορτοφάγο μεγάλωσε και μια μέρα ένα γέρικο λιοντάρι που αναζητούσε τροφή ήρθε κοντά στο κοπάδι των προβάτων. Δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Ανάμεσα στα πρόβατα υπήρχε ένα νεαρό λιοντάρι με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και τα πρόβατα δεν ήταν φοβισμένα. Ξέχασε πως αναζητούσε τροφή και τρέχοντας ακολούθησε τα πρόβατα. Και το ένιγμα γινόταν ολοένα και μεγαλύτερο επειδή και το μικρό λιοντάρι το βάλε στα πόδια μαζί με τα πρόβατα. Τελικά, κατάφερε να πιάσει το λιονταράκι που έκλαιγε και χτυπιόταν και έλεγε στο γέρικο λιοντάρι «Σε παρακαλώ, άσε με να πάω με τους ανθρώπους μου». Τότε, το γέρικο λιοντάρι τράβηξε το μικρό σε μια κοντινή λίμνη, μια σιωπηλή λίμνη, χωρίς καθόλου κυματισμούς, σαν πεντακάθαρος καθρέφτης και το ανάγκασε να δει την αντανάκλασή του μέσα στη λίμνη. Τότε έγινε μια ξαφνική μεταμόρφωση. Τη στιγμή που το νεαρό λιοντάρι είδε ποιος ήταν, ακούστηκε ένα μουγκριτό. Ολόκληρη η κοιλάδα αντίχησε από το μουγκριτό του νεαρού λιονταριού. Ποτέ πριν δεν είχε μουγκρίσει, γιατί ποτέ πριν δεν είχε σκεφτεί πως ήταν κάτι διαφορετικό από πρόβατο. Το γέρικο λιοντάρι είπε «Έγινε η δουλειά μου. Τώρα εξαρτάται από σένα. Θέλεις να κυρίσεις πίσω στο κοπάδι σου». Το νεαρό λιοντάρι γέλασε. Είπε «Συγχώρεσέ με. Είχα τελείως ξεχάσει ποιος είμαι και σου είμαι απεριόριστα ευγνώμων που με βοήθησες να θυμηθώ». Ο γιοτάμα Βούδας συνήθιζε να λέει «Η λειτουργία του δασκάλου είναι να σε βοηθήσει να θυμηθείς ποιο είσαι. Δεν είσαι κομμάτι του γηινού κόσμου. Το σπίτι σου είναι σπίτι του θεϊκού. Έχεις χαθεί στη λυσμοσύνη. Έχεις ξεχάσει πως μέσα σου είναι κρυμμένος ο Θεός. Ποτέ δεν κοιτάζεις μέσα σου. Επειδή καθένας κοιτάζει προς τα έξω, συνεχίζεις και εσύ να κοιτάζεις επίσης προς τα έξω. Ήταν καλό που συνειδητοποίησε τη βαθιά μοναχικότητα. Μην την αφήσεις να σου ξεφύγει. Επικεντρώσου ακόμα περισσότερο στη βαθιά σου μοναχικότητα. Ο διαλογισμός είναι αυτό ακριβώς. Το να επικεντρώνεται κανείς στη δική του μοναχικότητα. Η μοναχικότητα πρέπει να είναι τόσο καθαρή που να μην την ενοχλεί καμιά σκέψη, κανένα συνέστημα. Τη στιγμή που η μοναχικότητα είναι ολοκληρωμένη αυτή σου η εμπειρία θα γίνει η φώτισή σου. Η φώτιση δεν είναι κάτι που έρχεται απ' έξω, είναι κάτι που μεγαλώνει μέσα σου. Το να ξεχάσεις τον εαυτό σου είναι η μόνη αμαρτία και το να θυμάσαι τον εαυτό σου στην τέλεια ομορφιά του είναι η μόνη αρετή, η μόνη θρησκεία. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι Ινδουιστής, δεν είναι απαραίτητο να είσαι Μωαμεθανός, δεν είναι απαραίτητο να είσαι Χριστιανός όλα όσα χρειάζεσαι για να είσαι θρησκευόμενο είναι το να είσαι ο εαυτός σου. Ήταν πάρα πολύ καλό το ότι ολόκληρη η ύπαρξή σου αντίχησε με αυτές τις λέξεις. Να θυμάσαι πως κάθε μα κάθε στιγμή είσαι μόνη. Κανείς δεν είναι νησί. Ολόκληρη η ύπαρξη είναι μία οργανική ενότητα. Η ιδέα του χωρισμού υπάρχει εξαιτία της λησμοσύνης μας είναι περίπου σαν κάθε φύλλο του δέντρου να σκέφτεται πως είναι χωρισμένο από τα άλλα φύλλα. Όμως κατά βάθος, τρέφονται από τις ίδιες ρίζες. Το δέντρο είναι ένα, τα φύλλα είναι πολλά, η ύπαρξη είναι μία, οι εκδηλώσεις της είναι πολλές. Όταν γνωρίζεις τον εαυτό σου, ένα πράγμα ξεκαθαρίζει πέρα για πέρα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί αποτελούμε μία ήπειρο, μια απέραντη ήπειρο, μια απεριόριστη ύπαρξη χωρίς όρια. Η ίδια ζωή τα διαπερνά όλα, η ίδια αγάπη γεμίζει την κάθε καρδιά και η ίδια χαρά χορεύει σε κάθε οντότητα. Αλλά η έλλειψη κατανόησης από μέρους μας μας κάνει να σκεφτόμαστε πως είμαστε χωρισμένοι. Η ιδέα του χωρισμού είναι η αυταπάτη μας η ιδέα της ενότητας πως όλα είναι ένα είναι η εμπειρία της σύστατης αλήθειας. Άκουσα μια ιστορία. Σε ένα αεροπλάνο υπάρχουν έξι άνθρωποι. Ο πιλότος, ο Γκορμπατσόφ, ο Ρόναλντ Ρέιγαν, ο Ρατζίβ Γκάντι, ο Πάπας και ένας νεαρός χίπης. Όταν το αεροπλάνο παρουσιάζει βλάβη, ο πιλότος αναγγέλει ότι παίρνει το ένα από τα πέντε αλεξίπτωτα και ότι θα πρέπει να αποφασίσουν ανάμεσά τους ποιοι θα πάρουν τα υπόλοιπα τέσσερα. Ο Γκορμπατσόφ ανακοινώνει ότι αφού ο ίδιος είναι ο μοναδικός πάπας για τη διάδοση του κομμουνισμού πρέπει να πηδήξει και παίρνοντα το αλεξίπτωτο πηδάει έξω από το αεροπλάνο. Ο Ρόναλντ Ρέιγαν ανακοινώνει ότι είναι ο μοναδικός πάπας της υπεράσπισης του ελεύθερου κόσμου ενάντια στη διάδοση του κομμουνισμού. Παίρνει κι αυτός ένα αλεξίπτωτο και πηδάει. Στη συνέχεια σηκώνεται ο Ρατζίβ Γκάντι. Είμαι ο αρχηγός του μεγαλύτερου έθνους, της μεγαλύτερης δημοκρατίας του κόσμου, της Ινδίας. Και είμαι ο εφιέστερος και ο νεότερος ηγέτης στον κόσμο. Πρέπει να πηδήξω. Και πηδάει κι αυτός από το αεροπλάνο. Μετά σηκώνεται ο πάπας και λέει στον νεαρό, στον χίπη. «Γέ μου». «Είμαι γέρος και έχω ζήσει τη ζωή μου. Πάρε το τελευταίο αλεξίπτωτο και πίδα». Όμως ο νεαρός Χίπης διαμαρτύρεται. «Πάτερ, βιαστείτε. Έχουν απομείνει δύο αλεξίπτωτα. Από ένα για τον καθένα μας. Φορέστε ένα και πηδήξτε». «Μα πώς είναι δυνατόν» ρωτάει ο πάπας. Και ο Χίπης απαντάει. «Εκείνος που είπε πως είναι ο εφιέστερος και ο νεότερος ηγέτης». «Ε!» αντί για το αλεξίπτωτο, πήρε τον υπνό σακό μου. Λίγο περισσότερη ευφυΐα χρειάζεται και μπορείς να βγεις από την κακοκεφιά, την μιζέρια, την κόλαση στην οποία ζει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Το μυστικό για να βγεις έξω από αυτήν την κόλαση είναι το να θυμάσαι τον εαυτό σου. Και αυτή η θύμηση θα γίνει δυνατή αν κατανοήσεις το ότι είσαι μόνος. Μπορεί να έχει ζήσει με τη σύζυγο ή με το σύζυγό σου για 50 χρόνια, μα εξακολουθείτε να είσαστε δύο. Η σύζυγό σου είναι μόνη, εσύ είσαι μόνη. Έχετε προσπαθήσει να φτιάξετε μία βιτρίνα πως τάχα δεν είμαστε μόνοι, πως είμαστε μία οικογένεια, πως είμαστε μία συντροφιά, πως είμαστε ένας πολιτισμός, πως είμαστε μία οργανωμένη θρησκεία» πως είμαστε ένα οργανωμένο κόμμα. Όλες αυτές οι αυταπάτες όμως δεν πρόκειται να βοηθήσουν. Είσαι υποχρεωμένη να καταλάβεις όσο δυνηρό και αν φαίνεται στην αρχή το «είμαι μονάχος σε μια παράξενη χώρα». Αυτή η αναγνώριση την πρώτη φορά είναι οδυνηρή. Αφαιρεί όλες τις αυταπάτες που ήταν μεγάλη παρηγοριά. Όταν όμως έχεις πάρει το ρίσκο να αποδεχθείς την πραγματικότητα, τότε ο πόνος εξαφανίζεται. Και ακριβώς πίσω από τον πόνο είναι κρυμμένη η μεγαλύτερη ευλογία του κόσμου. Φτάνεις στο να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Είσαι η ευφυγεία της ύπαρξης. Είσαι η συνειδητότητα της ύπαρξης. Είσαι η ψυχή της ύπαρξης. Είσαι κομμάτι της απέραντης θεϊκότητας που εκδηλώνεται σε χιλιάδες φόρμες, στα δέντρα, στα πουλιά, στα ζώα, στα ανθρώπινα όντα, είναι η ίδια συνειδητότητα σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης και ο άνθρωπος που αναγνωρίζει τον εαυτό του και αισθάνεται πως ο Θεός που αναζητούσε και ψάχνε σ' ολόκληρο τον κόσμο κατοικεί μέσα στη δική του καρδιά, φτάνει στο υψηλότερο σημείο εξέλιξης. Δεν υπάρχει τίποτα ψηλότερο από αυτό. Αυτό δίνει για πρώτη φορά περιεχόμενο στη ζωή σου. Την κάνει σημαντική, θρησκευτική. Δεν θα είσαι όμως Ινδουιστής και δεν θα είσαι Χριστιανός και δεν θα είσαι Εβραίος. Θα είσαι απλά άνθρωπος της θρησκείας. Με το να είσαι Ινδουιστής ή Μωαμεθανός ή Χριστιανός ή Ζαϊνιστής ή Βουδιστής, καταστρέφεις την αγνότητα της θρησκευτικότητα, Η αγάπη είναι αγάπη. Άκουσες ποτέ για Ινδουιστική αγάπη ή για Μωαμεθανική αγάπη. Η συνειδητότητα είναι συνειδητότητα. Άκουσες ποτέ για Ινδική συνειδητότητα ή για Κινέζικη συνειδητότητα. Η φώτιση είναι φώτιση. Είτε συμβαίνει σε λευκό σώμα είτε σε μαύρο σώμα, είτε συμβαίνει στο νέο, είτε συμβαίνει στο νέο, είτε στον γέρο, είτε συμβαίνει σε έναν άντρα, είτε σε μια γυναίκα. Δεν έχει καθόλου σημασία. Πρόκειται για την ίδια εμπειρία, την ίδια γεύση, την ίδια γλυκύτητα, το ίδιο άρωμα. Το μόνο άτομο που δεν είναι ευφιές είναι εκείνο που τρέχει γύρω γύρω σε ολόκληρη τη γη αναζητώντας κάτι χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς. Μερικές φορές νομίζοντας πως αυτό ίσως είναι χρήματα. Μερικές φορές νομίζοντας πως αυτό ίσως είναι η δύναμη. Μερικές φορές νομίζοντας πως αυτό ίσως είναι το κύρος. Μερικές φορές νομίζοντας πως αυτό ίσως να είναι κοινωνική υπόληψη». Ο ευφυής άνθρωπος αναζητά πρώτα τη δική του ύπαρξη και ύστερα αρχίζει το ταξίδι στον εξωτερικό κόσμο. Αυτό μοιάζει απλό και λογικό πριν αρχίσεις να αναζητάς ολόκληρο τον κόσμο, κοίτα μέσα στο ίδιο σου το σπίτι και όλοι εκείνοι που έψαξαν μέσα τους, όλοι το βρήκαν. Ο Γκοτάμα Βούδας δεν είναι βουδιστής. Η λέξη Βούδας σημαίνει απλά ο αφυπνισμένος, αυτός που έχει βγει από τον ύπνο. Ο Μαχαβίρα δεν είναι ζαϊνιστής. Η λέξη Ζάινα απλά σημαίνει εκείνον που έχει κατακτήσει τον εαυτό του. Ο κόσμος χρειάζεται μια μεγάλη επανάσταση, όπου κάθε άτομο θα βρίσκει τη θρησκεία μέσα στον εαυτό του. Τη στιγμή που οι θρησκείες οργανώνονται, γίνονται επικίνδυνες, γίνονται πολιτικοί με το ψεύτικο πρόσωπο της θρησκείας. Γι' αυτό όλες οι θρησκείες στον κόσμο συνεχίζουν να προσπαθούν να προσιλητήσουν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, στο δόγμα τους. Πρόκειται για την πολιτική των αριθμών. Όποιος έχει μεγαλύτερους αριθμούς θα είναι ο δυνατότερος. Κανένας όμως δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να φέρει εκατομμύρια ανθρώπους στον εαυτό τους. Η αλήθεια όμως δεν μπορεί ποτέ να οργανωθεί. Πρέπει να προχωρήσεις μόνος και ο δρόμος είναι μέσα σου. Δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου κανέναν και πρέπει να πετάξεις ό,τι έχεις μάθει από τους άλλους. Επειδή όλες αυτές οι προκαταλήψεις θα διαστρεβλώσουν την όρασή σου και δεν θα μπορέσεις να δεις τη γυμνή πραγματικότητα της ύπαρξής σου. Η γυμνή πραγματικότητα της ύπαρξής σου είναι η μόνη ελπίδα για να βρεις τον Θεό. Ο Θεός είναι η γυμνή σου πραγματικότητα. Χωρίς καθόλου κοσμήματα δεν περιορίζεται από το σώμα σου δεν περιορίζεται από τη γέννησή σου, δεν περιορίζεται από το χρώμα σου, δεν περιορίζεται από το φίλο σου, δεν περιορίζεται από τη χώρα σου, απλά δεν περιορίζεται από τίποτα και είναι προσιτός τόσο κοντά, ένα βήμα μόνο μέσα σου και έχει φτάσει. Εδώ και χιλιάδες χρόνια σου λένε πως το ταξίδι προς τον Θεό είναι πολύ μεγάλο. Το ταξίδι όμως στην πραγματικότητα δεν είναι μεγάλο. Ο Θεός δεν είναι καθόλου μακριά. Ο Θεός είναι στην αναπνοή σου. Ο Θεός είναι στον χτύπο της καρδιάς σου. Ο Θεός είναι στο αίμα σου, στα κόκαλά σου, στο μεδούλι σου. Ένα και μοναδικό βήμα μόνο, κλείνοντας τα μάτια και μπαίνοντας μέσα στον εαυτό σου. Μπορεί να χρειαστείς λίγο καιρό, επειδή οι παλιές συνήθειες δύσκολα πεθαίνουν ακόμα κι αν κλείσει τα μάτια σου, οι σκέψεις θα συνεχίσουν να στριμώχνονται. Αυτές όμως οι σκέψεις έρχονται απ' έξω και η μέθοδος που ακολουθήθηκε από τους μεγάλους προφήτες του κόσμου είναι το να παρατηρείς τις σκέψεις σου, το να είσαι παρατηρητής. Μην τις καταδικάζεις, μην τις δικαιολογεί, μην τις εκλογικεύεις. Παρέμεινε σε απόσταση, παρέμεινε αδιάφορος, άφησέ τις να περάσουν θα φύγουν και τη μέρα που ο νου σου είναι απολύτως σιωπηλό, χωρίς ταρακουνήματα έχεις κάνει το πρώτο βήμα που σε φέρνει στο ναό του Θεού. Ο ναός του Θεού είναι φτιαγμένος από τη συνεργητότητά σου. Δεν μπορείς να πας εκεί με τους φίλους σου, με τα παιδιά σου, με τη σύζυγό σου, με τους γονείς σου. Ο καθένας πρέπει να πάει εκεί μονάχος. Αμίγιο, μην ξεχνάς την εμπειρία που σου έχει συμβεί η αίσθηση της βαθιάς μοναχικότητας και μια φωνή που σου λέει να θυμάσαι πως κάθε μα κάθε στιγμή να θυμάσαι πως είσαι μόνη.